Συνελληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, πολίτες, Έλλην ανθρώποι. Θα διαπιστώσατε ή θα έχετε διαπιστώσει και όσοι δεν έχετε διαπιστώσει, οι πολεμιστές μας να το κάνουν. Να προστατεύσουν όλα αυτά τα τεράστια, αξιακά, τα πρωτόκολλά μας, όλα τα συνθήματά μας, όλη την τεράστια αλάνια στρατηγική και τη δημιουργία που πραγματικά σήμερα εγκαθιδρύεται σιγά σιγά. Με όλη μας την κίνηση έως την Ελλήνων πολιτεία. Θα είδατε ότι συνεχώς μας κλέβουν. Θα είδατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε τη λέξη εσύ και έλεγε και εσύ μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Όλα μου τα συνθήματα, ό,τι έχω βγάλει, τα έχουν φωνάξει. Το χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα, το χρησιμοποίησαν και παλαιότερα αλλά και τώρα. Αλλά είδατε και στο συλλαγητήριο που εκεί πήγαν και προσπαθούν ακόμα να καπηλευθούν το έθος. Το πατριωτικό ήθος σου στη Μακεδονία και στον Αλέξανδρο, αλλά και για όλη την Ελλάδα πανταχού της γης, ξεστομίστηκαν λέξεις απαγορευμένες μέχρι την προσώρα εποχή. Όπως κυρίαρχος, κυρίαρχος. Να δείτε που θα κόψουν και το λαός. Σιγά σιγά το λαός θα το κόψουν που σημαίνει πέτρα. Μίλησαν οι ομιλητές για αξίες και αρχές για πρώτη φορά. Μίλησε και ο Ομπάμα για αξίες και αρχές, απαγορευμένες λέξεις που τις είχαν στο περιθώριο, θαμμένες, να τις ξεχάσουμε τελείως. Μόνο που δεν μας είπε κανένας τους για ποιες αξίες και αρχές κι αν έχουν. Και θα θέλαμε πολύ να δούμε από κάποιο πολιτικό μόρφωμα ή κάποιο λείψανο πολιτικό τις μέχρι τώρα αρχές. Να δούμε τις αρχές τους, να δούμε και τις αξίες τους. Φυσικά μην μπερδεύσουν την αξία με την αρχή, διότι οι αρχές πηγάζουν από τις αξίες. Αν δεν έχεις αξίες, δεν μπορείς να έχεις αρχές. Πηγάζουν οι αρχές από τις αξίες. Άρα θα πρέπει να έχεις ένα αξιακό. Το αξιακό, για να θυμάστε όλοι, δεν είναι ένα αξιακό που το ανακάλυψες. Προσέχτε. Δεν ανακαλύπτεται το αξιακό. Και ούτε κανένας μπορεί να έρθει να πει, εγώ έχω ανακαλύψει αξίες. Τα κέρατά σου τα αφότερα ανακάλυψες. Ζω. Τριφασικό. Οι αξίες είναι η ίδια μας η δημιουργία, διότι είμαστε δημιουργημένοι στο αξιακό. Εάν πρώτα το αξιακό δεν έχει εφαρμοστεί στη δημιουργία μας, στην κατασκευή μας και στο βίο μας, στη ζωή μας που ήρθαμε να ζήσουμε, τότε δεν έχουμε αξιακό. Το αξιακό είναι το ορθό, το αδιαπέραστο, το υπαρτό, το οποίο υπάρχουμε και είναι μέσα μας. Εάν το αξιακό δεν γίνει το δικό σου και τη δημιουργία σου, δεν είσαι αξιακό. Και με άση του αξιακού, τη δημιουργία σου, έτσι απορρέουν οι αρχές και συμπληρώνονται με τους τρεις πολιτιακούς νόμους. Το μεγάλο κλείδωμα. Άρα αυτοί, αν ποτέ μας μιλήσουν για αξίες, θα πρέπει να μας ορίσουν και να μας αποδείξουν τις μέχρι τώρα αξίες τους και για ποια αξία μιλάνε. Εάν πάλι έχουν αξιακό που δεν έχουν τα ζώα, αλλά μιλάνε για αξίες και αρχές, και πραγματικά με λυπεί πως άνθρωποι μιλάνε σε τόσους ανθρώπους και δεν έχουν καμία αξία, αλλά μιλάνε για αξίες και για αρχές. Κύριοι, σας λέω από τώρα σε όλους σας, είστε γελοί, είστε άνοι, είστε μόνο εντολοδόχοι, δούλοι εκτελεστές κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Δεσμευτείτε τώρα και σας προκαλώ όλους τώρα να μιλήσετε για τις αξίες σας. Σας, ακόμα και αυτές τις δικές σας, για να μπω στη διαδικασία να σας ξεσκίσω. Ποιο αξιακό μωρέ έχετε? Δείχτε μας μία αξία που έχετε. Δύο, πέντε, πόσες είναι? Και οι αρχές σας από πού πηγάζουν? Από το αξιακό σας. Τώρα βρε ζώα όλα, και σας λέω ζώα γιατί είστε. Είστε μόνο λαοπλάνοι. Δείχτε μας. Επίσημα. Μιλήσατε επίσημα και δημόσια σε λαό. Έτσι νομίζετε, γιατί λαό το λέτε, πέτρες. Μιλήσατε σε ανθρώπους, σε πολίτες και του είπατε για τις αξίες μας και τις αρχές μας. Πραγματικά, βγάλτε τώρα στον αέρα τις αξίες σας. Ποιες είναι οι αξίες σας? Μασόνοι, δογματισμένα, σκυλιά, δούλοι, εκτελεστές. Πες τα μάδρε, που έχετε και τίτλους μόνο μασονοποιημένους και συστημικούς με κολόχαρτο και με πάπυρους που μας πήρατε την πόλη και τη ζωή. Δείχτε μάδρε τις αξίες σας, να τις δούμε κι εμείς. Μιλάτε για αξίες και αρχές. Η Ελλήνων Συνέλευση και δύο Αρτέμις Οσοράς έγραψα τις αξίες, τις αρχές και τους νόμους. Τους προβάλλω παντού και θέλω οποιοδήποτε έχει οτιδήποτε αντίρρηση να έρθει να τις κουβεντιάσει. Να τις βάλει σε ένα τραπέζι. Να σκίσει το μυαλό του. Να του διαλύσω την βρωμονόησή του. Εσείς δεν έχετε αξίες και αρχές. Μόνο τις λέτε. Κλέβετε γιατί θέλετε μόνο να κλέψετε ψήφους και ψυχές. Τίποτα άλλο.
Σε αντίθετη περίπτωση, βγάλτε τις αξίες στον αέρα. Να τις δει ο κόσμος, να καταλάβει το αξιακό του, ναι. Ακόμα και το βρώμικο το δικό σας. Για καλή σας τύχη, έγραψα και τις αντιαξίες. Αυτές που εκπροσωπείτε, έτσι όπως έχετε κατασκευάσει τον πλανήτη μας και τις ανθρώπινες ζωές μας, υπάρχουν οι αντιαξίες γραμμένες και σφραγισμένες. Σφραγισμένες με το όνομά μου. Αυτές οι αντιαξίες, αυτές θεωρείτε αξίες. Οι αντιαξίες σας, οι αντιαξίες, οι αληθινές, αυτές που βιώνουμε τώρα. Αυτές, μωρέ, είναι οι αξίες σας. Βγάτε λοιπόν τις αξίες που μιλάτε. Άλλιως μην ξαναμιλήσετε. Ζωάδια, δεν σας βρίζω. Κάνω μια μεγάλη διαπίστωση, όπως πείσατε όλο τον πλανήτη, ότι ο άνθρωπος προέρχεται από το ζώο, δηλαδή από τον πίθηκο. Εσείς το λέγατε. Και σήμερα στο συλλαλητήριο είδα και κάποιους καθηγητές και δεν πήρε κανένας καμία θέση. Είχατε το θράσος στο συλλαλητήριο των Ελλήνων, των Ελλάνιων ψυχών, να μιλήσετε για συνέλευση. Μια απαγορευμένη λέξη που την είχατε μόνο για τη διαχείριση της πολυκατοικίας, συνέλευση. Όμως είχατε το θράσος να μιλήσετε για συνέλευση. Η συνέλευση, κύριοι, είναι γεγονός, είναι όρθια. Και τώρα συστρατεύονται όλοι. Και εσείς είχατε το θράσος να μιλήσετε για συνέλευση. Αλήθεια. Και εφόσον είχαμε συνέλευση, και η ζωή μας είναι μια συνέλευση, που έχουμε όλοι έλευση, γιατί διδάσκεται στον κόσμο ότι είμαστε ζώα και είμαστε από τον πίθηκο και κάποια πιθήκια γίνανε άνθρωποι? Έτσι δεν λέτε, έτσι δεν διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια? Δεν διδάσκεται στα παιδιά μας, στους ανθρώπους, στους πραγματικούς, ότι είναι ζώα και ότι είναι το γονίδιο του πιθήκου? Έτσι δεν διδάσκεται ότι είμαστε Homo sapiens και Homo naturalans? Ότι είμαστε, ζούσαμε σε σπηλιές? Εσείς δεν ζούσατε σε σπηλιές, όχι εμείς. Εμείς έχουμε έλευση και έχουμε έρθει από μια τεράστια κοσμοκρατορία, την Ελλάνια. Την Ελλάνια δημιουργία. Την οποία με τεράστια στοιχεία αποδεικνύω σιγά σιγά για να μάθουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσετε. Αλλά είστε δημόσια πρόσωπα. Και σαν δημόσια πρόσωπα, σας καταγγέλω ότι ψεύδεστε. Είστε παραχαράκτες. Είστε εκτελεστές. Είστε ψεύτες. Και δεν έχετε τίποτα. Δεν έχετε καμία αξία και καμία αρχή. Το μόνο που έχετε είναι οι αντιαξίες που έχω γράψει, οι οποίες αποτυπώνουν ακριβώς αυτό που είστε, αυτό που κάνετε και έτσι όπως έχετε καταφέρει σήμερα το βίο, τη ζωή και όλο τον πλανήτη. Και αυτό τώρα θα σταματήσει. Γιατί εμείς έχουμε αξίες, αρχές. Και όχι εμείς, και εσείς έχετε. Απλά να τις αποδεχτείτε. Οι οποίες είναι δικές σας, δεν είναι δικές μου σκτήσεις. Είναι μια τεράστια αλήθεια, μια διαπίστωση. Η οποία σήμερα λοιπόν μιλάτε για αξίες και αρχές. Αλλά νομίζετε ότι θα μας κλέψετε. Ό,τι κλέψατε, κλέψατε. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Ό,τι ψεύδος είπατε μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα, όλο το αξιακό. Οι αλήθειες οι τεράστιες. Κρύψατε την ιστορία μου. Κρύψατε τις αλήθειες. Κρύψατε τους γαλαξίες. Κρύψατε τους πλανήτες. Δεν είπατε αλήθεια πουθενά ούτε για τη γη. Κρύψατε τεράστια τμήματα της γης. Κρύψατε και βεβηλώσατε τους ιερούς τόπους της γης. Της Ελλάς, που η Ελλάς είναι ο πλανήτης. Όλοι οι ακαδημαϊκοί, όλοι οι καθηγητές, η NASA, όλοι οι καμπαλιστές, όλοι μαζί. Υποκύψατε σε σκιές. Σε σκιές σκιερές. Σε βρώμικα δόγματα. Σε υπανθρώπους, σε τέρατα και κάνατε τα τέρατα των τεράτων. Τώρα ρε ζώα, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, ό,τι λέτε θα πρέπει να τα αποδεικνύετε. Περιμένω λοιπόν, ήσασταν 5 ομιλητές και κάποιοι καθηγητές ακαδημαϊκοί, να μας δείξετε τις αξίες και τις αρχές και όχι να λέτε αυτές που έχουμε. Αν όμως αποδεχτείτε αυτές που πραγματικά είναι, γιατί αυτές που είναι οι αληθινές είναι της Ελλήνων Συνέλευσης και του Αρτέμι Σόρα, τότε καλώς. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν είστε μαζί μας και είστε απέναντί μας. Αν δεν τις αποδέχεστε, θα πρέπει να μας δείξετε τις δικές σας. Πού είναι λοιπόν οι αξίες και οι αρχές σας, κύριοι? Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συνέλευση. Βεβαίως, γιατί δεν εξηγήσατε ότι έχουμε όλη έλευση? Πού είχαμε συνέλευση? Στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του. Στο άγαλμα του Αλεξάνδρου ήταν συνέλευση. Ήρθαμε όλοι μαζί. Ναι. Στη γη, στο βίο, δεν έχουμε έλευση. Είμαστε από το γονίδιο του πιθήκου, Ήρθε ένας μετεωρίτης και είχε νερό και είχε μέσα ένα μικρόβιο και γίναμε άνθρωποι. Η ηλίθια ζώα, δεν ντρέπεστε. Δεν ντρέπεστε να κοροϊδεύετε όλο τον Έλλην άνθρωπο. Να κοροϊδεύετε την ίδια τη δημιουργία, να βεβηλώνετε και να προσβάλλετε την τεράστια αυτή δημιουργία. Που ένας μύκητας, ένα κύτταρο, ένας μύκητας ήταν μέσα και έγινε κύτταρο και το κύτταρο έγινε άνθρωπος. Αυτά δεν λέτε ρε ζώα παγκόσμια. Αυτά δεν πληρώνεστε να λέτε βρε ανιστόρητα ζώα που θέλετε να μιλάτε σε ανθρώπους που ούτε στε ζώα δεν μπορείτε να μιλήσετε. Έχουν πιο πολύ σεβασμό για τη ζωή αυτά από ό,τι γνωρίζετε εσείς που διδάσκετε ανθρώπους. Μιλήσατε λοιπόν για συνέλευση, Μιλήσατε για κυριαρχία. Αλήθεια, μάθετε την κυριαρχία. Ενώ όλος ο πλανήτης είναι μια μεγάλη εταιρεία.
και όλα τα κράτη είναι εταιρείες. Και η Ελλάδα, η κυβέρνηση είναι ελληνική εταιρεία μέδρα το Βερολίνο ή την Washington DC, σε ένα πλανήτη εταιρείας με μέτοχο ένα φάντασμα, έρχεται να μιλήσετε για κυριαρχία. Τώρα, στη μετάσωρη εποχή, και αφού καταλάβατε την κυριαρχία, γιατί δεν την εκτελείτε? Γιατί δεν είπατε, ρε παιδιά, μες στο συλλαλητήριο, ως κυρίαρχοι Έλληνες στο γενείς έχουμε τα κυριαρχικά ελληνικά δικαιώματά μας και ως κυρίαρχα ελληνικά δικαιώματά μας η Μακεδονία είναι ελληνική. Ναι, ωραία. Όπως και τα παγκόσμια ταμεία και τον πλούτο μας και τον διαχειριστούμε εμείς. Για δεν το περάσω μιλητής. Παραμίλησε για αξίες, για αρχές, για κυριαρχία, για συνέλευση. Κλεμμένες λέξεις από το ΣΟΕΡΑ και από την Ελλήνων Συνέλευση. Και σας προκαλώ να βγάλετε τις αξίες, τις αρχές. Και να μας βγάλετε και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι και οι παγκόσμιοι λογαριασμοί. Που σε ένα συλλαλητήριο πρέπει να το πείτε. Γιατί το λέγατε, δικά σας δεν γίνει ο πλούτος. Γι' αυτό δεν γίνεται ο σκοτωμός. Γι' αυτό δεν γίνονται τόσες δολοφονίες. Γι' αυτό δεν αυτοκτονεί τόσος κόσμος. Γιατί δεν το είπατε, ρε γομάρια? Γιατί, ρε υπάρθρωποι, δεν το είπατε? Γιατί στηρίζετε την κυριαρχία λοιπόν? Μιλάτε για κυριαρχία, αλλά δεν μιλάτε για κυριαρχία. Και αφού θέλετε κυριαρχία, γιατί δεν μιλάμε για μια εθνοσυνέλευση? Και κάθεστε να πάρετε ψήφους για να βοηθήσετε τον μπλε κόμμα. Μπας και βγει εκείνο και ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, λες και μπορεί να κάνει κάτι. Ανόητοι. Δεν γίνεται να μην σας μιλάω έτσι. Ανόητοι είστε. Το χειρότερο είναι ότι είστε προδότες. Και οι προδότες είστε προδότες της πατρόας, ουσίας σας. Της ίδιας σας της ζωής και του ίδιου σας του βίου. Και θα ταλαιπωριέστε. Συνέχεια. Θα έρχεστε και θα πηγαίνετε. Προδότες θα πηγαίνετε, προδότες θα γυρίζετε μέχρι να στρώσετε. Δεν έχετε άλλη λύση. Συνέλληνές μου, μας έχουν κατακλέψει. Γι' αυτό πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι λοιπόν. Υπάρχει μια τεράστια πολιτική λεωφόρος εκεί έξω που δεν επιδέχεται κανένα στην Ελλήνο Συνέλευση και πρέπει να σοβαρευτούν. Είναι η τελευταία φορά που σας λέω να σοβαρευτείτε. Να σοβαρευτούν όλοι στην Ελλήνο Συνέλευση. Όποιος δεν μπορεί να παραμείνει σοβαρός, να σηκωθεί και να φύγει και να κάτσει πιο έξω. Στην Ελλήνο Συνέλευση, στις σελίδες της Ελλήνο Συνέλευση, θα είναι τα πραγματικά μας στοιχεία. Θα είναι ο πλούτος μας και θα εκτελείται μια καθαρή πολιτική γραμμή με μια στρατηγική για να πάμε στην απελευθέρωση. Και δεν θα ασχολούμαστε ούτε με τον κόλο του άλλου, ούτε με το συνέστημα του κάποιου, ούτε με το χάραγμά του, ούτε με τις γελίες πεπιθήσεις του, τις οποίες ο καθένας εκφράζει μέσα στις σελίδες μας, διαλύοντας τον τεράστιο αγώνα, το στόχο και το σκοπό. Έχουμε μια τεράστια πολιτική λεωφόρο, με μια τεράστια στρατηγική και γραμμή, και δεν θα ασχολούμαστε με κανέναν ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται, τον απομακρύνεται, τον βγάζετε λίγο πιο έξω να κάτσει. Του εξηγείτε, βέβαια, άνθρωπε, κάτσε λίγο πιο έξω. Δεν το καταλαβαίνεις, δεν πειράζει, άστο άλλη φορά. Και σταματάνε όλες οι γελιότητες μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση. Αν είναι δυνατόν. Τώρα, εδώ και τώρα, σταματάνε τα πάντα. Έχουμε τεράστια χτυπήματα και έννοιες να αναλύσουμε και η λογική θα πρέπει ήδη αυτή τη στιγμή να είναι εμφανή και ενώ όχι να είναι εμφανή οι γελιότητες είτε του προδότη, είτε των προδοτών, είτε του ενδεχόμενου καινούργιου προδότη, γιατί δεν ξέρει τι θέλει, γιατί δεν κατάλαβε, γιατί μιλάει για δημοκρατία, γιατί μιλάει για λογική, αλλά δεν αντιλαμβάνεται σε ποιο επίπεδο είναι, σε ποιο χαράκωμα είναι, σε ποιο πόλεμο είναι. Σοβαρεύεστε όλοι. Τις διοικήσεις σας, τα γραφεία σας. Ανοίγετε όλη τα γραφεία. Ανημερώνετε τον κόσμο. Με πολιτική γραμμή την Ελλήνων Συνέλευση, ώστε να πάμε στην απελευθέρωση, στις εκλογές να πάρουμε τη χώρα. Το καταλαβαίνετε? Μόνο και μόνο αυτό. Όλα τα άλλα περισσεύουν. Η προτεραιότητα, ο στόχος και ο σκοπός είναι η απελευθέρωση της μητέρας των μητέρων. Να προστατεύσουμε όλο το δημιούργημα, όλη την Ελλήνων Συνέλευση. Από αυτούς που κλέβουν τα αξιακά μας, από αυτούς που κλέβουν τα συνθήματά μας, τις λέξεις. Καπηλεύονται την πολιτική και την τεράστια στρατηγική μας. Καπηλεύονται τον ελληνικό λαό που τόσα χρόνια αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε αυτό, τόσα χρόνια. Εμείς τώρα θα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι μαζί για να φέρουμε την τεράστια μεταρρύθμιση, την τεράστια ανθρωπή, την τεράστια αλλαγή. Με συμφέρον και με απελευθέρωση της Ελλάδας. Της Ελλάς, της μητέρας των μητέρων Ελλάς και όλων των Ελλήνων και απανταχού της γέας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας και εκτελέστε. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, κάνει πίσω, κάνει στην άκρη. Εδώ και τώρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.